Κυρία Μπορμπουδάκη, καλησπέρα σας. Το παιδί παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς καμία ένδειξη ζωτικής λειτουργίας αρχικά και 2 ώρες και 40 λεπτά αργότερα και μετά από μια διαδικασία ανάνυψης, διότι το πάλευαν οι διασώστες όλη αυτή την ώρα, παρουσίασε παλμό. Και θέλω να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Καλησπέρα. Το παιδί αυτή τη στιγμή έχει διακομιστεί στην μονάδα παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από την πρώτη στιγμή και οι γιατροί, ο παιδίατρος και οι γενικοί γιατροί και διασώστης στο κέντρο υγείας ξεκίνησαν ανάταξη. Συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Πριν λίγο είχα επικοινωνία και με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ. Όντως, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφάνισε παλμό. Φυσικά αυτό πρέπει να πούμε ότι διερευνάται αυτή τη στιγμή από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια για να κρατηθεί το παιδί στη ζωή. Λόγω του ότι εμφάνισε παλμό και ένδειξε αντίδραση, διασωληνώθηκε αμέσως από τους διασώστες και διακομίστηκε άμεσα στην ΜΕΘ Παίδων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Σαλαπάτα, όλοι οι γιατροί της μονάδας είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Γεγονός ότι εμφάνισε το παιδί παλμό δεν σημαίνει κάτι για την εξέλιξη. Αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχει όμως σημασία ότι και οι γιατροί μας και οι διασώστες και όλοι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ πραγματικά δεν άφησαν ούτε στιγμή, προσπαθούν ώρες τώρα, όπως συνεχίζουν την προσπάθεια και οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν, ό,τι είναι δυνατόν ιατρικά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το παιδί στη ζωή. Πραγματικά μέσα σε μια κατάσταση όπου πανδημίας με την... Έτσι. Κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Κρήτη, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να παραμείνει και να κερδίσει το παιδί τη μάχη για τη ζωή. Κυρία Σαλαπάτα, όλοι οι υγειονομικοί μας, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, ο παιδίατρος στο κέντρο υγείας Χάρακα, οι γιατροί της μονάδας παιδών, οι υγειονομικοί μας πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν ώρες τώρα για να μπορέσουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχει πάντως ευτυχή κατάληξη, σε κάθε περίπτωση θα μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο γεγονός, έτσι δεν είναι? Κάποιοι ήδη μιλούν για θαύμα, δεν χρησιμοποιώ εύκολα αυτό τον όρο και αυτή τη λέξη, ωστόσο πραγματικά η ευχή όλων μας είναι να έχουμε αίσιο τέλος και να μιλάμε για αυτό το περιστατικό για χρόνια. Μακάρι, πραγματικά να ευχηθούμε για το καλύτερο δυνατό.